αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η αγωνία όλων μας και βλέπουμε ότι σήμερα δίνουμε συνέντευξη τύπου και είναι από τους 4 νομούς συνάδελφοι και δείχνουν τη μεγάλη αγωνία που έχουμε και για το σήμερα και για το αύριο. Εάν η κυβέρνηση δεν δώσει λύσεις ουσιαστικές και εξακολουθεί να δίνει λύσεις επικοινωνιακά μόνο, γιατί μέχρι τώρα τα εκατομμύρια που μοιράζει δυστυχώς δεν φτάνουν στις τσέπες της δικές μας, και αν δεν δώσει λύσεις αυτά τα προβλήματα, η Θεσσαλία δεν έχει μέλλον γενικότερα. Σε αυτό το πράγμα εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με οποιαδήποτε μορφή, όπως είναι αύριο την Κυριακή στο Κιλερέα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να πάρει το μήνυμα ότι πρέπει να λύσει αυτά τα προβλήματα για να μπορούμε να είμαστε κύμνοι στα χωριά μας, αλλά συγχρόνως η Ήπεθρος και η Θεσσαλία να παραμείνει ζωντανή. Δεν θα αφήσουμε να ελμοποιηθεί η Θεσσαλία, και αυτό δείχνει, πιστεύω, και η σημερινή εδώ μάδοξη των αγωτών που είμαστε, αλλά συγχρόνως και την Κυριακή αυτό θα αναδείξουμε και θα πιέσουμε, και πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή. Αν δεν δώσει λύσεις, ο αγώνας δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν θα φύγουμε από τα χωριά μας, δεν θα φύγουμε από την Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις ουσιαστικές σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε.